Μαζική είναι η φυγή από τα νοσοκομεία γιατρών που αδυνατώντας να αντέξουν από τη μία το βάρος των αυξημένων αναγκών και από την άλλη μισθού στα όρια της εξαθλίωσης, αποχωρούν μετά από χρόνια εργασίας. Είναι ανθρώπων ως επιτοπλίστων στο Βενιζέλιο, από ό,τι έχω υπόψη μου, ανθρώπων οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικοί για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν είναι δηλαδή νέοι συνάδελφοι, είναι παλιοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν στήσει τμήματα, έχουν κάποια εξειδίκευση όπου ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για το νοσοκομείο και οι οποίοι για τους δικούς τους διάφορους και διαφορετικούς για τον καθένα λόγους έχουν αποφασίσει να παραιτηθούν. Αν και το θέμα απασχολεί συνολικά τα νοσοκομεία της χώρας, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι, καθώς μέσα σε ένα χρόνο η αποχώρηση έμπειρων γιατρών έχει ήδη προκαλέσει δυνατό πλήγμα στη λειτουργία τμήματων και κλινικών, στα οποία δεν έχει γίνει οποιαδήποτε προσθήκη, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ του Ηρακλείου. Θέλω κάτι να αλλάξει. Γιατί αν δεν αλλάξει κάτι, το έλος θα μείνει έτσι όπως είναι τώρα. Και θα έχουμε με αυξανόμενους ρυθμούς μεταφορά ιατρικών δυνάμεων, ναι, συναδέλφων μου, προς τον ιδιωτικό τομέα. Δεν το θεωρώ κακό αυτό. Αλλά με τον τρόπο που γίνεται, αποδυναμώνεται πλήρως το νοσοκομείο. Έχουν κλείσει τμήματα από παραιτήσεις. Τμήματα τα οποία ήταν μοναδικά στην Κρήτη και στο Βενιζέλιο φυσικά, αλλά και σε όλη την Κρήτη και κάποια και στην Νότια Ελλάδα. Ξέρω σίγουρα ότι έχουν παραιτηθεί τουλάχιστον 3 άνθρωποι από τη Γενική Χειρουργική του Βενιζελίου. Σας είπα και πριν για το ιατροπαιδαγωγικό, για το τμήμα της αιμοδοσίας, για το ακτινολογικό που είχε με μια ακτινολόγο η οποία ασχολείται με παιδιά και τώρα πια δεν υπάρχει κανείς που να ασχολείται και να είναι εξειδικευμένος με αυτό το αντικείμενο. Και οι απαιτήσεις και οι παραιτήσεις θα συνεχιστούν. Μιλώντας στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο και το Λευτέρη Συμβουλάκη, ο Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής του Βενιζέλη Νοσοκομείου και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, Γρηγόρης Πασπάτης, χαρακτήρισε δολοφονικά τα πλήγματα που δέχεται το Βενιζέλιο, διευκρινίζοντας ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα υπάρξει μεταφορά των ιατρικών δυνάμεων από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους ασθενείς που αδυνατούν να καλύψουν αυτά τα κόστη. Δέχεται πλήγματα τα οποία είναι δολοφονικά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, φεύγουν γιατροί, οι οποίοι είναι γιατροί έμπειροι και φεύγουν, κύρια, γιατί βλέπουν να έχουν καλύτερες απολαβές με λιγότερη εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μία αδυναμία, μία έλλειψη διάθεσης εκ μέρους των νέων συναδέλφων να έρχονται, διότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο νοσοκομείο και υπάρχει και αυτή η οικονομική δυστοκία που υπάρχει στο ΕΣΥ. Σε ό,τι αφορά πάντως το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που ψηφίστηκε παρά τις μαζικές αντιδράσεις, όπως εξήγησε ο πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ του Ηρακλείου, κάθε άλλο παρά να κόπτει αυτή την πορεία αποχωρήσεων, καθώς δεν αλλάζει τα μισθολογικά των γιατρών, οι οποίοι προκειμένου, όπως είπε, να αυξήσουν τα έσοδά τους, θα αναζητούν μέσα στα νοσοκομεία όχι ασθενείς, αλλά πελάτες για ιατρικές πράξεις. Πέρα από το ηθικό ή το ανήθικο της υπόθεσης για ένα δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό ενδεχομένως να δώσει λύση σε κάποιους ελάχιστους γιατρούς του δημοσίου. Για τους περισσότερους, για τη συμβουλευτική πλειοψηφία, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.